Είμαστε ρε Ζιόν. Είμαστε. Ρε Ζιόν. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς σου φαίνεται η απόφαση των Τούρκων να κάνουν ναυτικές ασκήσεις στην περιοχή του Καστελόριζου? Κάνουν, ναι. Μάλιστα, ωραία. Μπορείς να μου υποδείξεις στο χάρτη που βρίσκεται το Καστελόριζο? Καστελόριζο. Ξέρω, κάπου εδώ. Όπως είναι το σύστημα στην Ελλάδα, δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο. Τα πάντα είναι πιθανά. Πολύ ωραία τα λέτε. Μπορείτε να μου δείξετε στο χάρτη που είναι το Καστελόριζο? Σίγουρα δεν πρέπει να δημιουργήσει εντάσεις στην ελληνική κοινότητα, στο πούμε, στο στρατό της ελληνικής. Ξέρω εγώ, έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω μου που είναι το Καστελόριζο. Κάτσε, περίμενε. Αλήθεια λες? Δεν το βρήκες. Πώς σου φαίνεται η απόφαση των Τούρκων να κάνουν ναυτικές ασκήσεις στο περιοχή του Καστελόριζου? Ποιο κάνουν? Στην περιοχή του Καστελόριζου. Να κάνουμε. Άμα τα έχει φέρει έτσι η οικονομική κρίση. Τι? Άμα τα έχει φέρει έτσι η οικονομική κρίση. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας απαντάει ό,τι θέλει. Η δημοκρατία έχουμε. Δείξε μου που είναι το Καστελόριζο. Κάπου εδώ πέρα γύρω. Πόσο φαίνεται που οι Τούρκοι αποφάσισαν να κάνουν ναυτικές ασκήσεις στην περιοχή του Καστελόριζου? Περίμενε. Πώς θα μου φανεί, αφού θέλουν να μας την πάρουν, παιδιά, έτσι έρχονται σιγά σιγά και καλά, παίρνουν αφορμές και να μας πάρουν τα νησιά. Τα νησιά. Τα νησιά ή το Καστελόριζο? Όλα. Ωραία. Για υπέδειξέ μου πού βρίσκεται το Καστελόριζο. Να τα, αυτά δεν ήθελα. Προσωπική μου άποψη είναι και η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι το οποίο είναι άσχετο με το λαό. Διότι ο λαός της Τουρκίας πεινάει. Οι Τούρκοι είναι φιλόξενοι, όπως είναι οι Έλληνες περισσότερο. Είχα πάει στην Κύπρο και είμαστε σαν αδέρφια. Αυτά που κάνει ο Ντεργάν το κάνει για εσωτερικά, διότι δεν έχει μεγάλη ανεργία και μεγάλη πείνα και θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Μπορεί να μου υποδείξετε εμένα στο χάρτη που βρίσκεται το Καστελόριζο? Καστελόριζο. Πρέπει να είναι στα πάνω μέρος εδώ. Πώς σου φαίνεται η απόφαση των Τούρκων να κάνουν ναυτικές ασκήσεις στην περιοχή του Καστελόριζου? Α, είναι αυτές οι ερωτήσεις που λένε μαλακίες με το όχι και τα τέτοια. Σας παρακαλώ κύριε, μην βρίζετε. Ποια είναι η άποψή σου για τους Τούρκους και τις ναυτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται από την πλευρά τους στην περιοχή του Καστελόριζου? Οι Τούρκοι δεν είναι ένα περίπατο γαμίσι, γιατί δεν υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα να πει μονόλαβε. Κάτσε να δω, φίλε μου. Κάπου από εδώ κάτω. Μονόλαβε θα το... Οι 300 του Λεωνίδα το μονόλαβε. Γιατί φοράει η τάγκα, ο εθνικός άμυνας. Δεν νοίζω εγώ ακριβώς βρίσκεται το σημείο. Ναι, αλλά είσαι να ειλικρινείς και μπράβο σου. Θα δένε το Βυζάντιο και την Ελλάδα την πουλημένη. Άντε, γεια. Κάτσε, μην φεύγεις.